Κυρίες και κύριοι, σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου της κυβέρνησης, τόσο μέσα στη Βουλή, όσο κυρίως έξω, μέσα από τους μεγάλους αγώνες που αναπτύσσονται στο δρόμο, από τους συλλόγους των αυτοαπασχολούμενων, τους φορείς των επαγγελματιών και αυτή τη στιγμή έξω στη Βουλή γίνεται μια ακόμα πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση, κατέπεσε η προσπάθεια να παρουσιαστεί η νέα νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης ενάντια στους μικρούς ΕΒΕ, όπως αναφέρει ο τίτλος της, ως δήθεν μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αποδείχτηκε, κύριοι και κυρίες της Νέας Δημοκρατίας, ότι σκοπός και της δικής σας κυβέρνησης είναι η εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων, όπως άλλωστε επιτάσσουν οι επιταγές των μονοπωλίων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμφέροντά τους εξυπηρετείτε και με αυτή σας την πρωτοβουλία, κάνοντας πράξη τις σαφείς οδηγίες τους. Για παράδειγμα, τι λέει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων για τους αυτοαπασχολούμενους? Διαβάζουμε ανάλυση από το 2017 ακόμα με τίτλο «Η φτώχεια των εθνών». Έγραφαν από τον ΣΕΒ, λοιπόν. «Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων κατά 34% από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου. Αυτό είναι ένδειξη υπανάπτυξης της οικονομίας και καθήλωσης του πληθυσμού σε ένα σχετικά χαμηλό βιωτικό επίπεδο σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία. Η αριθμή αυτή είναι εντυπωσιακή ως προς τις αρνητικές επιπτώσεις και συνέπειες από το έλλειμμα προσαρμοστικότητας της ελληνικής οικονομίας στις σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης παραγωγής. Απορεί κανείς γιατί είδους ανάπτυξη μιλάνε τα σχέδια εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, όταν η οργάνωση της παραγωγής ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό το πρότυπο της μικρής οικογενειακής και ατομικής επιχείρησης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής προστατευτισμού που ασκείται». Αυτά λέει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Και φυσικά, η βασική κρίκη της καπιταλιστικής οικονομίας είναι αλφαδιασμένη σε αυτή την κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας έλεγε πριν από μερικούς μήνες για τη χώρα μας: «Η εκτεταμένη παρουσία μονοπρόσωπων και πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελεί κυρίαρχο και προβληματικό χαρακτηριστικό». Ποιο είναι λοιπόν πέραν όλων των άλλων και ένα βασικό προβληματικό χαρακτηριστικό? Αυτό είναι το κομμάτι της αγοράς που ακόμα βρίσκεται στο χώρο δραστηριότητας των μικρών ΕΒΕ και το οποίο κομμάτι της αγοράς στερούνται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δυσκολεύονται, βλέπετε, να θεριέψουν ακόμα περισσότερο τα ματωμένα κέρδη τους, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, όσο δεν αρπάζουν επιθετικά, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος, όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της καπιταλιστικής αγοράς και της εσωτερικής και της εξωτερικής. Διάφορα στοιχεία το αποδεικνύουν, όπως για παράδειγμα το στοιχείο της αυτοαπασχόλησης σε σχέση με τη συνολική απασχόληση, που στην Ελλάδα είναι στο 34% με βάση στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ την ίδια στιγμή τα αντίστοιχα ποσοστά είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 15,7%, στις Ηνωμένες Πολιτείες 7% και στις χώρες του ΩΣΑ 15,5%. Χαρακτηριστικός είναι ο πονοκέφαλος για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους στο εμπόριο, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, το 2009 οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο των λιανεμπορικών επιχειρήσεων αντιπροσώπευαν περίπου το 97,8% του συνόλου των επιχειρήσεων. Το 2020, που έκλεισαν πάρα πολλές, το ποσοστό αυτό παραμένει σχεδόν το ίδιο, 97,36%, παρόλη την επίθεσή σας, την επίθεση όλων των κυβερνήσεων αυτό το διάστημα. Επιχειρήσεις που φυσικά φυτοζωούν και τώρα τους δίνεται τη χαριστική βολή. Φυτοζωούν από την επίθεση που τους έχετε κάνει όλοι όσοι κυβερνήσατε τα προηγούμενα χρόνια. Και μην πέφτετε από τα σύννεφα που τα στοιχεία που παρουσιάζεται, κύριοι της κυβέρνησης, δείχνουν μια τραγική οικονομική κατάσταση για την πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων. Πόσο μάλλον μην τα χρησιμοποιείτε προπαγανδιστικά για να δικαιολογήσετε τη νέα επίθεσή σας. Επίθεση, βέβαια, που εξαγγέλθηκε και πριν τις εκλογές. Μάλιστα, είχαν εξαγγελθεί και οι λεπτομέρειες, η αιτιολόγηση, ακόμα και η πρόφαση. Αναφέρομαι φυσικά στις γνωστές δηλώσεις Κατρούγκαλου, που τώρα εφαρμόζει καρμπώνει Νέα Δημοκρατία με το παρόν νομοσχέδιο. Με την ίδια επιχειρηματολογία που είχε θέσει ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αποδεικνύει αυτό που έλεγε τότε προεκλογικά το ΚΚΕ, πως όποιος και ανέβγαινε στο τιμόνι της κυβερνητικής διαχείρισης είχε προδιαγεγραμμένο σχέδιο, ακριβώς επειδή έχετε όλοι σας την ίδια στρατηγική και απέναντι στους αυτοαπασχολούμενους. Και αυτοί εφαρμόζατε όλα τα προηγούμενα χρόνια εναλλάξ. Και ας μην πάμε πολύ παλιά, τα τελευταία 15 χρόνια.
με τη διαδοχική φορολογιστία, την κατάργηση του αφορολόγητου, την επιβολή του ένφια, του τέλους επιτιδεύματος και τη συνεχή αύξησή του, με τις κατασχέσεις ακόμα και των εργαλείων της δουλειάς των αυτοαπασχολούμενων, που να ξεχαστούν τα εκβιαστικά ραβασάκια που έστειλνε ο ΟΑΕ τότε, με τους νόμους για την απελευθέρωση της αγοράς, δηλαδή το άνοιγμα σε μεγάλους ομίλους για να πετάξουν τους επαγγελματίες έξω από συγκεκριμένους κλάδους, με την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, με το ασφαλιστικό, το νόμο Κατρούγκαλου, τη συνέχεια με τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας για την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης, με τους τρεις πυλώνες, τη μετατροπή της ασφάλισης σε ατομική επενδυτική υπόθεση, όπως λέτε, με τη ληστεία των αποθεματικών, τη μείωση των συντάξεων, την αύξηση των ορίων μέχρι και τα 74. Και όλα αυτά σε συνθήκες που η αναλογία στη συγκέντρωση φόρων είναι 95% από τις λαϊκές οικογένειες και μόλις 5% από τις εταιρείες, αναλογία που είναι ίδια από όλες τις κυβερνήσεις που περάσανε. Και δεν αναφέρουμε αναλυτικά στην ακρίβεια, το τσάκισμα της παιδείας, της υγείας και όλα τα υπόλοιπα μέτρα όλων των κυβερνήσεών σας που χτυπάνε εξίσου και τους αυτοαπασχολούμενους όπως όλο το λαό. Ούτε αναφέρθηκαν αναλυτικά στη φοροασυλία του κεφαλαίου, τον αναβαλλόμενο φόρο, τη συνταγματική κατοχήρωση του εθελοντικού φόρου για τους εφοπλιστές, τα προκλητικά προνόμια γενικότερα της νόμιμης φοροδιαφυγής, που όμως τα βαφτίζατε και τα βαφτίζετε όλοι σας αναπτυξιακά εργαλεία. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, πραγματικά θέλει θράσος να βγαίνετε και να κουνάτε το δάχτυλο στους αυτοαπασχολούμενους, λέγοντάς τους ότι τους χαϊδεύετε τα αυτιά όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, αν αυτό είναι χάιδεμα αυτιών, τι να πούμε, φαντάσου πώς θα ήταν αν τα πράγματα άμα βγάζετε βουρδουλά. Βέβαια, ομολογείται ότι η επίθεση έχει και συνέχεια. Ότι ακόμα δεν έχετε βγάλει το βουρδουλά. Και όσο και αν προσπαθείτε να φέρετε σε αντιπαράθεση τους αυτοαπασχολούμενους με την εργατική τάξη, τους αγρότες, τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, δεν θα τα καταφέρετε. Προβάλλοντας τις περισσότερες φορές στοιχεία προϊόντα αλχημίας. Όπως για παράδειγμα η μεστόμφο απορία σας πώς ένας αυτοαπασχολούμενος στον κλάδο του επισιτισμού που κατά τα άλλα δουλεύει μόνο σεζόν, δηλαδή κάποιους μήνες το χρόνο, κάτι που αλλάζει ανάλογα με τη χρονιά και την περιοχή από διάφορους παράγοντες, λέτε, φωνάζετε πώς είναι δυνατόν να έχει αυτός πολύ χαμηλό εισόδημα. Σας λέμε, δεν θα καταφέρετε να σπάσετε τον κοινό αγώνα, τη συμμαχία που μπορούν και πρέπει να αναπτύξουν οι μικροί επαγγελματίες, έμποροι βιοτέχνες με τους εργαζόμενους, τους βιοπαλαιστές αγρότες. Τις ημέρες αυτές καταφέρατε να δώσετε επιπλέον επιχείρηματα για την ανάγκη αυτής της μεγάλης συμπόρευσης. Οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα αφήνουν τεράστια παρακαταθήκη και είναι ελπίδα για τη συνέχεια. Η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ εισάγει διατάξεις που στοχεύουν αφενός στην πραγματικά δίκαιη φορολόγηση των μη μισθωτών αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και αφετέρου στην ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων της πόλης και της υπαίθρου με μια σειρά συγκεκριμένα μέτρα. Το νομοσχέδιό σας είναι ληστρικό, το καταψηφίζουμε, το έχουν καταψηφίσει και οι δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι έξω από εδώ στους δρόμους σε όλη την Ελλάδα. Και στην πρώτη γραμμή στον αγώνα για την επιβίωσή τους, μαζί τους θα είναι το ΚΚΕ.